Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμα εκπομπή Οικονομικές Διαδρομές ξεκινά. Είναι η πρώτη της σεζόν και νομίζω ότι μια και είναι η πρώτη σεζόν φροντίζουμε να την κάνουμε όσο γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Και είναι ενδιαφέρουσα γιατί είναι μαζί μας ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος μάλλον σήμερα θα κάνει πολλές αποκαλύψεις. Αισθανόμαστε, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε, θα τον πιέσουμε φαντάζομαι αρκετά για να μας πει κάποια πράγματα. Καλησπέρα, κύριε Ψωμιάδη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη φιλοξενία. Αποκαλύψεις δεν θα κάνουμε. Αποκαλύψεις θα γίνουν λίγα συντόμως. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Αλλά η αποκαλύψη εξαρτάται και ποια θα είναι η συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη δική μου θέση. Θέση στην οποία, για την οποία εγώ δεν ευθύνομαι. Θέση την οποία την επεδίωξαν κάποιοι και έχω πει και σε μια παλαιότερη εκπομπή ότι πρέπει να ξέρουν αυτοί, λίγοι ή πολλοί, θα είμαι παρόν στον πολιτικό θάνατο το δικό τους ή ορισμένων από αυτών που με φέραν σε αυτή τη δύσκολη θέση και εμένα και την οικογένειά μου και τον αδελφό μου και τους συνεργάτες μου. Ευχαριστώ λοιπόν για την φιλοξενία και θα ξεκινήσω εγώ πριν με ρωτήσεις, γιατί είμαι πολύ αγανακτισμένος ως Έλληνας πολίτης. Εγώ, αγαπητέ Κώστα, και επειδή ξέρεις πολύ καλά τα οικονομικά, έχω μια αλφα περιουσία. Δεν μου τη χάρισε κανείς. Την πήρα τον πατέρα μου, τους γονείς μου και τη δημιούργησα την υπόλοιπη εγώ. Μην ξεχνάς ότι 23 χρόνια ήμουν από τους μεγαλύτερους εμπόρους παιδικών παιχνιδιών με εισαγωγές. Μην ξεχνάς ότι ακόμη και σήμερα δεν είμαι ανεπάγγελτος. Έχω πολλά ένσημα και βάζω πολλά ένσημα καθημερινά στα βιβλιάρια μου. Όλα τα διάφορα που ακούγονται και που φτάνουν στα αυτιά μου δεν με απασχολούν. Ο καθένας γνωρίζει τα δικά του και ο καθένας ξέρει τις δικές του υποχρεώσεις, κοινωνικές, οικογενειακές, πολιτικές και οικονομικές. Σου λέω λοιπόν ότι έφτασα σε ένα αδιέξοδο οικονομικό, εγώ που δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πω τι θα κάνω και τι κάνω για να ξεπεράσουμε αυτό το οικονομικό αδιέξοδο και δεν το λέω γιατί σέβομαι άλλους ανθρώπους που έχουν τρομερά προβλήματα. Σήμερα δεν έρχονται να ζητήσουν δουλειά, έρχονται να ζητήσουν στέγη, έρχονται να ζητήσουν τι θα γίνει με τη ΔΥΠ που κόπηκε και τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν, που κόπηκε το τηλέφωνό τους, που δεν έχουν να πληρώσουν τα ενίκια. Σήμερα εγκληματούμε εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα, αγαπητέ Κώστα Πορτοκάλι, μέσα από την Euro τηλεόραση, που θέλω να ευχαριστήσω και τη διεύθυνση και τους συνεργάτες σου, δηλώνω καθαρά, η δημοκρατία στην Ελλάδα έχει ανασταλεί. Η τραγική φιγούρα που λέγεται Στουρνάρας θεωρεί ότι οι άνθρωποι είναι αριθμοί. Αφήνουμε την ανθρώπινη οντότητα, αξία και βλέπουμε τους αριθμούς. Μα και οι αριθμοί απέτυχαν. Και οι αριθμοί απέτυχαν. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι. Όταν βλέπεις εδώ στις εφημερίδες και γράφει 600 παιδιά είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, 600.000 παιδιά δεν έχουν ένα ποτήρι γάλα, δεν έχουν αγοράσουν τα σχολικά τους τετράδια και μολύβια, αντιλαμβάνεις πού πάει η Ελλάδα. Δεν βγαίνει αυτή η συνταγή οικονομική. Διότι ποιος δείχτης πάει καλά? Η ακριβία, τα λουκέτα, η ύφεση, η ακριβία, το χρέος, το έλλειμμα. Πες μου πια. Επειδή τα μελετάς, σε προκαλώ. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε να μου πει τι μέλλον έχει αυτή η Ελλάδα. Τώρα το παραμύθι ότι έχουμε πλεόνασμα, αυτά θα τα πούνε όχι στους ζώντες, στους πεθαμένους, στη γιαγιά μου, στον μπαμπά μου που δεν ακούνε. Ποιο πλεόνασμα? Όταν το κράτος χρωστάει στο ΕΟΠΗ, στους ασφαλισμένους, στα φαρμακεία, χρωστάει στην αγορά, για ποιο πλεόνασμα μιλάμε? Είναι αληθινό το πλεόνασμα? Είναι εικονικό, είναι ψεύτικο? Μα θα μου πεις, μα πώς μιλάς έτσι? Εσύ ανήκεις στην κυβερνητική παράταξη. Και επειδή ανήκω στην κυβερνητική παράταξη, πρέπει να γίνω τι? Τι να γίνω? Περίγελος? Να γίνω ένα πολιτικό κατσίκι? Σου είχα πει και την προηγούμενη φορά
Όσο έχω ανοιχτά τα μάτια μου, εγώ πολιτικό τσογλάνι δεν πρόκειται να γίνω. Πολιτικό τσογλάνι να παίζω τα παιχνίδια κάποιων άλλων, ό,τι και να με κάνουν, και δόξα σε ο Θεός, όλος ο ελληνικός λαός σήμερα έχει καταλάβει τι γίνεται στις πλάτες μου και τι γίνεται από πίσω μου. Όλος ο ελληνικός λαός. Παρόλα αυτά είμαι εδώ, ανήκω στην κυβερνητική παράταξη, αλλά όπως δεν με φήμωσε κανένας μέχρι τώρα πολιτικός αρχηγός, έτσι δηλώνω ότι εγώ στηρίζω την κυβέρνηση, στηρίζω την παράταξή μου, αλλά έχω το δικαίωμα για πολλούς λόγους. Δεν θέλω να πω διότι θα περάσουν κάποιοι να πούνε εγωιστικά μιλάει. Μην ξεχνάς ότι ήμουν υποψήφιος, διεκδίκησα την Προεδρία. Όχι την Προεδρία. Διεκδίκησα να περάσω το δικαίωμα να περάσω ένα μήνυμα προς την ηγεσία, την Α ή τη Β. Δικαιούμαι γιατί 32 χρόνια έφερα εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έδιωξα κανέναν. Δικαιούμαι γιατί έφερα μόνο νίκες στη Νέα Δημοκρατία. Δικαιούμαι γιατί είμαι αυτός που κατάματα έχω το δικαίωμα να κοιτώ το ελληνικό λαό στα μάτια. Δικαιούμαι γιατί δημιούργησα, όχι εγώ, αλλά οι συνεργάτες μου, όλοι μαζί. Όλοι μαζί, δήμαρχοι, πολιτεία. Ένα τεράστιο έργο. Ιδιαίτερα στο νομό Θεσσαλονίκης και γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, όσο πρόλαβα δηλαδή. Και όσα έργα εγκαινιάζονται σήμερα σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας είναι δημιουργήματα της προηγούμενης διοίκησης που εν συνεχεία είναι και σημερινή. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου όμως. Σε ξεκίνησα λίγο έτσι. Καλά κάνω. Καλά κάνω. Μέσα. Να σου πω τι τραβάω εγώ και τι έχω φτάσει. Όταν με συγχωρείς, έχεις 10 κίνητα, δεν έχεις πράξει ένα ευρώ από αυτά. Ένα ευρώ. Και σου καλεί το κράτος να πληρώσει. Χαράτς, εφορία, ΦΑΠ. Δεν μας λέει κανείς πού θα τα βρούμε, ρε παιδιά. Πού θα τα βρούμε, να μας πει κάποιος πού θα τα βρούμε. Θέλετε να μας τα πάρετε, καλύτερα πέσει ξεκάθαρα, φέρτε τα να βοηθήσουμε την πολιτεία. Υπάρχει ένα μέγεθος εδώ που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε. Όταν είπε ο Γιώργος ο Παπανδρέου εκείνο το περίφημο λεφτά υπάρχουν, μιλούσε το 2009 προς τα τέλη για 32 δισεκατομμύρια που ήταν οφειλές πολιτών προς την εφορία. Εκ των οποίων, από ό,τι είχαμε ακούσει τον κύριο Μπέζο να λέει, τα 6 με 7 δισεκατομμύρια ήταν χρήματα που υπήρχαν πιθανότητες να εισπραχθούν, τα υπόλοιπα ήταν επισφάλειες. Ούτε αυτά όμως. Ήταν επισφάλειες. Και έλεγε εκείνο το περιβόητο, τα λεφτά υπάρχουν. Από τότε που μπήκαν οι φόροι και όλα αυτά, κατάφεραν τα χρήματα να γίνουν 60 δισεκατομμύρια και πλέον, όπου οι επισφάλειες έχουν περισσέψει, και εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Τα χρήματα, που είναι πολύ καλό ως νούμερο, τα βεβαιωμένα είναι πολλά, περίσσεψαν. Αλλά δεν είναι πλέον μόνο από ατυχήσαντες οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στην επιχείρησή τους και χρωστά στην εφορία, είτε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν φοροφυγάδες, φύση και θέση και κόβαν πλαστά και εικονικά, είτε από ανθρώπους που για κάποιο λόγο δεν μπορέσαν να πληρώσουν. Εδώ στα 60 δισεκατομμύρια, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι χρήματα νοικοκυρέων, όχι ατυχήσαντων, νοικοκυρέων, οι οποίοι απλά δεν μπορούν να τα δώσουν 1.000 και 2.000 και 500 γιατί τους βάλαν περισσότερα χρήματα από ό,τι μπορούσαν να δώσουν. Και ξέρετε ποιο ήταν αυτό το χαρακτηριστικό των νοικοκυρέων, κύριε Ψωμιάδη? Όταν μπαίναν τα χρήματά τους, το πρώτο που κάνανε, λέγανε τόσα για ΔΕΗ, τόσα για ΟΤΕ, τόσα για εφορία, τόσα για νίκη. Με τα υπόλοιπα, μα με τυρί θα περάσουμε, παξιμάδι θα περάσω, θα τη βγάλω, όλα τα λεφτά που έχω. Εφτάσαν αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν αυτό να κάνουν. Αδελφέ μου, πρόσεξε με. Εγώ είμαι ασφαλιζόμενος. Δεν έχω σήμερα να πληρώσω τα ασφάλιστρά μου. Έρχεται το κράτος και λέει, όποιος δεν πληρώνει, δεν δικαιούται ασφάλιση, φάρουν κατά. Και ρωτώ, όταν εγώ 30 χρόνια πληρώνω, αυτά πάνε στράφτη, όταν εγώ είμαι άνεργος, ο Α είναι άνεργος, ο άλλος έχει κλείσει το μαγαζί του, πού θα βρει να πληρώσει τα ασφάλιστρά του? Εδώ μιλάμε για τρελά πράγματα. Επιβεβαιώνεται, με δικαιώνουν τα γεγονότα, υπάρχουν τα ντοκουμέντα, κασέτες και εδώ και στα πανελλαδικά κανάλια, εδώ και 2 χρόνια που τα έλεγα τότε, ότι εδώ το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οικονομικό, φυσικά το διωγγώσαμε σήμερα, καμία σχέση το πρόβλημα του 2009 με το σήμερα. Το πρόβλημα είναι κρίση αξιών. Έχουμε πνευματική κρίση, εθνική κρίση, πολιτική κρίση, οικονομική κρίση. Το είδαμε σήμερα με τις δηλώσεις προχθές της κυρίας Ρεπούση. Τι είπε η κυρία Ρεπούση? Να καταργήσουμε τα θρησκευτικά. Και πριν πάω, με συγχωρείς που σε πάω αλλού, διότι πριν από αυτό πρέπει να σου πω, είναι πολύ εύκολο να εισπράξεις από το ελληνικό λαό χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη. Εγώ θέλω τον απέναντι μου υπουργό που έχει 10 πτυχία με τους συνεργάτες του να μου υποδείξουν τον δρόμο της ανάπτυξης. Είναι εύκολο να περικόβεις συντάξεις, επιδόματα,
μισθούς. Έρχεται νέο κόψιμο. Έρχεται νέα περικοπή. Είναι πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται να έχεις πτυχία. Δεν μπορεί να ζει σήμερα άλλος. Όχι να το περισσέψεις να δώσεις 5 ευρώ ο παππούς ή ο μπαμπάς το γονάκι το γιο. Δεν του φτάνουνε. Δεν μπορεί να πληρώσει. Παίρνει 600, 700, 800 ευρώ και σου ζητάνε 2.000 το μήνα. Από πού θα τα πληρώσει, πρόσεξε με. Επειδή αναφέρθηκα σε αυτή την κυρία, σε εισαγωγικά, πριν μερικούς μήνες, το Νοέμβριο του 12, η κυρία αυτή χαρακτήρισε ότι είπε ότι προτιμά τον Κεμάλ Ατατούρκ από τον Γεώργιο Καρασκάκη, τότε που είπε ότι δεν υπήρχε έξοδο στο Μεσολογείο. Δεν θέλω να επεκταθώ. Τον Ιούνιο του 2003 αμφισβήτησε τη γενοκτονία της Ανατολής, του Πόντου, της Ιωνίας, αμφισβήτησε τα ιερά και τα όσια του Πόντου και της Προσφυγιάς. Και έρχεται σήμερα και να την καμαρώνει αυτή την αρχιερέα του εθνομηδενισμού, ο πρόεδρος, ο κύριος Κουβέλης, και λέει να κοπούν τα θρησκευτικά από τα σχολεία. Ωραία. Δεν διδάσκεται ιστορία. Δεν διδάσκονται τα θρησκευτικά. Τότε σε 20-30-40 χρόνια δεν θα κάνουμε. Για πλάκα, η μετά μας φταίει η Χρυσή Αυγή. Κάτσε λιγάκι. Κάτσε τώρα που πήρα φορά. Μην με κόβεις. Λες και εκπροσωπείς την κυρία Ρεπούση. Άσε με να μιλήσω λιγάκι. Η κυρία Ρεπούση, για να μαθαίνει ο κόσμος, έχει πάρει 1.600 σταυρούς στις εθνικές εκλογές. Πρόσεξε με. Εγώ 1.600 σταυρούς παίρνω εδώ στο τετράγωνο. Στο τετράγωνο εδώ. Όχι σε όλο το νομό. Η κυρία Ρεπούση λοιπόν, μηδενίζοντας αρχές και αξίες, μηδενίζοντας την ιστορία, λέει να κοπεί το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Κώστα Πορτοκάλι, ο κόμπος έφτασε στο κτένι. Ή αν θέλεις, φτάνει στο κτένι. Θοδωράκης πριν ένα μήνα είπε ότι δεν φτάσαμε ακόμα στον πάτο, γι' αυτό αντέχει ο ελληνικός λαός. Η επόμενη πρόταση που περιμένω από την κυρία Ρεπούση, ξέρεις ποια είναι, να πει ότι στο ΤΑΙΠΕΔ να ενταχθούν οι ιεροί ναοί, τα μοναστήρια, τα ιδρύματα. Αυτή δεν έχει τίποτα άλλο να προτείνει, όλα τα έχει προτείνει η κυρία. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ήρθε η ώρα, αν υπήρχε μια σοβαρή πολιτεία, να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο κατά για την πάταξη του ρατσισμού σε ό,τι αφορά τον Έλληνα πολίτη. Σε ό,τι αφορά τον Έλληνα πολίτη, να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο για τον ρατσισμό. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζεται ή να έρχεται για ψήφιση ένα νομοσχέδιο μόνο απέναντι στους ξένους. Ναι, εδώ να πούμε κάτι και κλείνω. Και με συγχωρείτε. Και κλείστε. Τι υπάρχουνε? Εδώ να πούμε κάτι και με συγχωρείτε. Όχι, θα κλείσω πρώτα και μετά. Α, καλά. Προσέξτε μου, μία λέξη θα πω. Πείτε. Ο Θεοδράκης είπε κάτι. Όποιος δεν γουστάρει να είναι Έλληνας, να φύγει. Εγώ πιστεύω ότι βασανίζονται κάποιοι όταν λένε ότι είναι Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και να το καταλάβουν. Ο ελληνικός λαός είναι και πατριώτης και χριστιανός. Είμαστε και πατριώτες και χριστιανοί. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είναι πολύ σημαντικό τώρα το κατά τη γνώμη μου. Το 90% μάλλον του ελληνικού πληθυσμού θέλει να γίνεται το μάθημα το θρησκευτικό στο σχολείο του. Το θέλει. Και το θέλει διακαώς. Και το ποθεί διακαώς. Ένα 5-6% μπορεί να είναι διάφορο και ένα 4% μπορεί να είναι απέναντι από τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα. Το ότι ενοχλούν το 90% του ελληνικού λαού, αυτό δεν πρέπει να υπόκειται σε μια τιμωρία? Σε κάποια τιμωρία το είπα προηγουμένως και χαίρομαι που το επιβεβαιώνεις. Εγώ ενοχλούμαι να ακούω ότι δεν πρέπει να μπει το μάθημα στα στην Ελλάδα. Το ότι ενοχλούμαι εγώ να τα ακούω δεν είναι κακό. Το ότι ενοχλείται το 90% του ελληνικού λαού δεν είναι κακό. Στην Ελλάδα, εγώ μέχρι και χθες κατηγορήθηκα από τον κύριο, από τον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον Παπαγεωργόπουλο και τον κύριο Μπαλάσκα, ούτε σέβονται ότι τραβάει ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Πάντως, εσείς βλάχος δεν είστε. Προσέξτε με, εγώ είμαι Πόντιος, αλλά σέβομαι την ιστορία των βλάχων. Φυσικά και τη καλά κάνετε όλοι μας. Διάβασα μέσα από την ιστορία που μου υπέδειξε ο μεγάλος
Νίκος Μέρτζος. Τεράστια ιστορία η Βλάχη. Και κατηγορήθηκα, κατηγορήθηκα από τους ευεργέτες του ελληνισμού. Δεν θέλω να αφαιρθώ. Όλα είναι ένα ψέμα. Ούτε κατάκριση υπάρχει, ούτε κομπίνα υπάρχει, ούτε επεξέλιξη υπάρχει, ούτε πλουτισμός. Στο κάτω-κάτω, εγώ 32 χρόνια πολιτεύομαι, 32 χρόνια βγαίνω πρώτος. Ο Τσίπρας έχει βγει ποτέ να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μία φορά. Όχι ως αρχηγός, ως πολίτης, ως υποψήφιος πολιτικός. Μία φορά έχει εκλεγεί. Δεν θυμάμαι. Και ξαναγυρίζω στην κυρία Ρυπούσκα. Να ξέρεις, αγαπητέ Κώστα Πορτοκάλι, επειδή διατέλεσα 13,5 χρόνια πολιτικός, βουλευτής, μέσα στον πολιτικό χώρο, ιδιαίτερα στην κεντρική πολιτική σκηνή, στο δημοσιογραφικό χώρο και στον επιχειρηματικό χώρο, υπάρχουν κάποιοι, λίγοι πολύ δεν ξέρω, στρατολογούμενοι. Στρατολογούμενοι από τα μεγάλα ελληνικά και ξένα συμφέροντα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Παίζουν κάποιους συγκεκριμένους ρόλους. Δεν ξέρω αν μέσα από τον χώρο η κυρία Ρεπούς, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω από την εμπειρία και αυτά που έβλεπα και αυτά που ένιωσα, διότι εγώ πληρώνω τι πληρώνω, την αυθεντικότητα του εαυτού μου. Πληρώνω αυτά τα οποία σήμερα λέω όταν ήρθαν επαλημένα και μου λένε ηρέμησε για το θέμα της Μακεδονίας, μη μιλάς κατά του μνημονίου, παίξε κάποιο παιχνίδι, εγώ τους είπα όχι. Όταν μου είπαν να αποχωρήσει από την υποψηφιότητα της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, είπα όχι. Έχω το ίδιο δικαίωμα με όλους τους άλλους Έλληνες πολίτες. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Αυτό πλήρωσα. Και αυτό πληρώνω. Δεν πληρώνω κάτι. Αν υπήρχε κάτι εις βάρος μου, σήμερα θα έχει ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία. Εγώ κρίθηκα ένοχος χωρίς να δικαστώ. Αλήθεια, μάθαμε. Κρίθηκα ένοχος χωρίς να με έχει κάνει καλέσει ούτε η ανακρίτρια. Και στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει όπως όλους τους Έλληνες πολίτες το τεκμήριο της αθωότητας χωρίς καν να έχουν κληθεί ακόμη. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο σήμερα να πω πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Θα μιλήσω. Θα μιλήσω. Ένας από τους βασικούς κυνηγούς σας σε αυτή την υπόθεση νομίζω ότι έχει επιδικαστεί αγωγή σας. Εντάξει, αναφέρεστε στον φιλόδικο τον οικολόγο. Κοιτάξτε, εμένα με κατήγγειλε σχετικά με το εθνικό μας θέμα το Σκοπιανό. Πήγαμε, με έκανε μήνυση και αγωγή, πήγαμε στο ποινικό, δικαιώθηκα. Και έρχεται το διοικητικό και με καταδικάζει με 15.000. Καμία κρίση για τη δικαιοσύνη. Σεβαστή και σεβάσμιοι δικαστές. Από έναν άνθρωπο που τιμωρήθηκε αυστηρά. Δεν το είπα εγώ, το είπαν εισαγγελείς, το είπαν και δικαστικοί, το είπαν και δικηγόροι. Δεν το σχολιάζω. Στη δικαιοσύνη πρέπει όλοι να είμαστε τίμοι, πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε οποιαδήποτε απόβαση. Αλίμονο αν δεν πιστεύουμε και στη δικαιοσύνη. Και έρχομαι εγώ και του κάνω και εγώ αγωγή, όχι μήνυση, και κερδίζω την αγωγή 10.000. Πια εγώ πήγα στα δικαστήρια, όπως συνήθως. Δηλαδή ουσιαστικά. Εξαιτίας αυτού του φιλόδικου οικολόγου, δεν έχω εγώ, όλα τα δικαστήρια σχεδόν είναι από αυτόν. Δεν με έχει πάει κανείς στα δικαστήρια για άλλο λόγο. Γιατί όμως. Διότι με κατήγγειλε για τις αμοληψίες της, του αξίου. Εγώ δικαιώθηκα εκεί για μια ακόμη φορά. Αυτός βγήκε και λέει καταδικάστηκα. Τώρα ποιο είναι πιο ισχυρό, το δικαιώθηκα ή το καταδικάστηκα. Και στο κάτω-κάτω, όταν εγώ δικαιώνομαι και μέχρι στιγμής έχω δικαιωθεί σε πάρα πολλά, ούτε με ψηλά γράμματα δεν τα βάζει ο τύπος. Όταν υπάρχει κάτι καταδικαστικό, κεφαλαία, πρώτη είδηση, τηλεοράσεις, τα μπλοκ. Ενοχλεί ο Ψωμιάδης. Ενοχλεί ο Ψωμιάδης, είπαμε. Θυμήστε μας ποιες ήταν οι αθωτικές αποφάσεις που είχατε τελευταία. Για τη λίμνη Κορώνια. Δικαιώθηκα. Για ένα θέμα με τις αμοληψίες στα Φύρων, ένα θέμα στα Πρασνά. Για τη μεταφορά του μαθητών που 6,5 χρόνια με ξέσκισα. Ακόμα συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς, πανελλαδικά. Εγώ δεν έκανα τίποτε. Ό,τι έκαναν όλοι οι νομάρχες στην Ελλάδα έκανα το ίδιο. Και δικαιώθηκα μετά από 6,5 χρόνια καταγγελιών το ένα το άλλο.
Πορτοκάλι, Κώστα, αν σε αυτή τη χώρα δεν μονιάσουμε, δεν αγαπηθούμε, αν δεν συνεννοηθούμε και ιδιαίτερα δεν συνεννοηθούν οι ηγεσίες των κομμάτων, τότε μας περιμένουν μαύρες ώρες. Τότε η έκρηξη κοινωνική είναι δίπλα μας. Το φυτίλι αν ανάψει δεν σβήνει εύκολα. Ο μεν κύριος Τσίπρας βιάζεται να φορέσει το πρωθυπουργικό κουστούμι και λέει σε όλα όχι. Ναι, κύριε Ψωμί. Πιεζόμενος από τις συνιστώσεις. Πώς θα ενωθούμε εσείς. Μα σήμερα κινδυνεύει η πατρίδα, δεν κινδυνεύει ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, ο Ψωμιάδης. Τι να πει πώς κινδυνεύει. Αυτό που λέτε. Πώς συνεννοούνται στα άλλα κράτη. Αυτό που λέτε έρχεται σε αντίφαση με αυτό που είπατε προηγουμένως. Ποιο. Σε μεγάλη. Όταν ενωθούμε. Πώς να ενωθούμε, αφού είπατε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί έχουν πατρώνες. Οι πατρώνες έχουν διαφορετικά συμφέροντα και ο ΜΕΚ εκφράζει τη μία γραμμή, ο ΔΕ εκφράζει δεύτερη γραμμή και ο πολιτικός ακούει απλά τον πατρώνα. Δεν έχει άνθρωπο ουσιαστικά. Δηλαδή, δεν πρέπει δηλαδή να περάσουμε το μήνυμα στο λαό που παραμυθιάζεται κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι είναι εύκολο αν εμπλακούμε από τους πατρώνους μας να έρθουμε στη συνεννόηση, διότι δεν καταλάβαμε ακόμη ούτε ένα μέρος της κοινωνίας του λαού, αλλά ούτε μέσα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ότι σήμερα η πατρίδα μας δεν έχει γυρισμό όπως πάμε. Οι συνταγές είναι λαθασμένες. Είμαστε διχασμένοι ακόμη και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο τύπος ένα μερίδιο του δημοσιογραφικού χώρου δεν βοηθάει. Το βλέπεις. Ναι. Βλέπεις πώς παίζουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Αυτοί είναι έμιστοι. Δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εγώ στέλνω μηνύματα στην ηγεσία, δεν κάνω κακό, δεν καταγγέλω κανέναν, ούτε τον Καραμαλή, τον Καντίκηλα, ούτε ο Σαμαρά. Ο Σαμαράς έχει τη γενναιότητα και είναι αισιόδοξο άνθρωπος να μπει μπροστά, να ενώσει τη μεγάλη κεντροδεξιά. Αλλιώς υπάρχουν κόκκινες γραμμές, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Μετά υπάρχουν κόκκινες γραμμές, να σου φταίει κανένας. Κανένα ΣΥΡΙΖΑ και καμιά Χρυσή Αυγή δεν τα φταίει. Και αφήστε με να τα ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Όχι στην Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα. Έχω γυρίσει στη μισή Ελλάδα και ξέρω και παίρνω τα μηνύματα. Και για μένα και για τα κόμματα. Γι' αυτό λέτε ότι είναι εθνικό ατύχημα να γίνουν προώρες εκλογές, γιατί έτσι κι αλλιώς, αφού είναι υποτροναρισμένοι οι πολιτικοί και εκλογές, δεν γίνουν τίποτα, θα αλλάξει. Είναι καταστροφικό στο βωμό της δίψας για την εξουσία κάποιοι υποψήφοι επιβίτορες του λαού να θέλουν σήμερα εκλογές. Γίνανε εκλογές. Εγώ σου λέω δεν βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιον θα συνεργαστεί. Απάντηση. Για να πάρει 40% ή 35% δεν παίρνει, έτσι. Λογικό είναι. Δεν το λέω γιατί δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παίρνει. Με ποιον θα συνεργαστεί. Γι' αυτό μίλησε για τη μεγάλη ενότητα της κεντροδεξιάς. Αν πρέπει να ενωθεί η κεντροαριστερά, να ενωθεί. Σήμερα είμαστε διχασμένοι σε μικρά κόμματα και έρχονται και νέα κόμματα. Και από τη μια μεριά και από την άλλη. Κράτησε το αυτό. Δημιουργούνται και άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα κόμματα. Δεν είμαστε μονάχα διαλεμένοι, δεν είμαστε μονάχα διχασμένοι, έχουμε και διαφορετικούς πατρώνες. Δηλαδή, επανέρχεσαι σε αυτό που είπα. Επανέρχομαι, γιατί ναι. Δεν νιώθω πως δεν έχετε πολύ άδικο. Όλοι θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Όλοι. Όλα τα κόμματα. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, αν δεν βάλουμε μέσα με το Θεό την πατρίδα, την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τη ενότητα. Έχετε... Πώς θα αλλάξει η Ελλάδα. Αφού εμείς είμαστε, εμείς οι ίδιοι, είμαστε, να μην πω τη λέξη που μου έρχεται. Δεν πρέπει να αλλάξουμε εμείς μέσα μας. Εμείς κοιτάμε πρώτα το συμφέρον του κόμματος και μετά το συμφέρον της πατρίδος. Ή όχι. Εσείς έχετε κάποιο πατρόνα. Οι εθνικές εκλογές δεν θα κάνουν καλό στην πατρίδα μας. Εγώ πώς δεν έχω. Είπε κανείς ότι δεν έχει πατρόν. Θα μου ψήφισα δεν είχα, κύριε. Ποιος είναι. Ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν έχω οικονομικούς και πολιτικούς πατρόνους. Ούτε από την οικογένειά μου έχω καμιά πολιτική παράδοση, ούτε καν οικονομικούς πατρόνους έχω. Αυτό είναι αποδειγμένο. Εγώ είμαι επαγγελματίας, αν δουλέψω εγώ και η οικογένειά μου δεν μπορώ να ζήσω. Ο ελληνικός λαός... Θυμάμαι το 2000 που βγήκα πρώτος βουλευτής, αδελφέ, Κώστα. Ξόδεψα 10 εκατομμύρια δραχμές. Τα 7 τα βάλαμε γύρω μας και τα άλλα 3 τα μαζέψαμε από άλλους μεγάλο επιχειρηματίες. 10 εκατομμύρια στην Αθήνα ξοδεύουν οι μεγάλοι υποψήφοι πολιτικοί την ημέρα. Και ερχόταν και μου φέραν κάποια χρήματα για να μου λέω παιδιά δεν τα θέλω. Εγώ με αυτά τελείωσα. Δεν χρειάζεται. Δεν πάω να κάνω μπάνκα.
Με τα λεφτά δεν εκλέγεσαι πολιτικός. Πολιτικός εκλέγεσαι αν αποφασίσεις να είσαι από την επόμενη μέρα των εκλογών δίπλα στο λαό. Εγώ σήμερα έχω κάνει λόγο και έχω γυρίσει στη Μισή Ελλάδα. Στις τελευταίες μέρες πήγα 3-4 φορές ο Κιλκύρ. Πήγα στην Καστοριά, πήγα σε άλλα, μην λέω. Είχα κάνει λόγο. Ενώ άλλοι που έχουν λόγο δεν πάνε. Είναι δυνατόν να πουλήσω αυτόν τον κόσμο μέχρι το τέλος της τετραετίας, γιατί εμένα ο κόσμος με ψήφισε και είμαι ο εκλεγμένος αιρετός περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κεντρικής Μακεδονίας. Μέχρι το τέλος της τετραετίας είμαι υποχρεωμένος να είμαι δίπλα στον κόσμο, στον βαθμό που μπορώ. Δεν είναι εύκολο. Ένα κράτος είναι η κεντρική Μακεδονία. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε 100 εκλογές, σε μία να πας σε ένα νόμο, τελείωσες. Κι όμως με το χέρι στην τσέπη γυρνώ. Και όπου μπορώ ποιος να βοηθήσω, βοηθώ. Ποιο είναι δυνατότερο πατρόνα, ο λαό ή αυτοί οι οποίοι είναι τα φουγάρα τη οικονομία και οι ξένοι οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα? Αν θα ήθελα κοιτάμε, να ξέρω ποιο είναι πιο δυνατό. Αν κοιτάμε μπροστά μα, είναι σίγουρο ο πατρόνο. Αν κοιτάμε στο βάθο, είναι ο λαό. Θα μπορούσα κι εγώ να είχα πατρόνο και για μια τετραετία, δύο τετραετίε να ήμουν ο μάγκα. 32 χρόνια. Αυτός ο λαός με κρατάει. Ούτε τα πτυχία, ούτε τα χρήματα, ούτε τα τζάκια. Αυτά δεν υπάρχουν σε μένα και δεν υπήρχαν. Ξέρω ότι ακούστηκαν πολλά. Τα ξέρεις κι εσύ. Στη μάχη το τελευταίο διάστημα. Στη μάχη όλα με το αυτά ήταν ένα μεγάλο ψέμα και είναι. Συνεχίζουν και μιλάν για πράγματα οποία δεν έχουν γίνει. Στην Ομαρχία δεν λείπει ένα ευρώ. Ένα! Ένα, δεν υπάρχει έλλειμμα. Όλα τα έργα έχουν γίνει με τον νόμο, με τις υπογραφές της πολιτείας. Έρχεται ο κύριος Σταϊκούρας πριν δύο μήνες και βγάζει ένα φερμάνι και λέει ό,τι έγινε στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης και όσες υπογραφές έβαλε η πολιτεία γίναν νόμιμα. Δεν βγαίνω να τα πω γιατί δεν είναι ώρα να τα πω. Γιατί έχω εμπιστοσύνη όταν πάω θέλω, ανάκριση και στο δικαστή είμαι βέβαιος ότι θα διεκδικήσω απέναντι σε ανθρώπους που δεν κοιτάνε που λένε να είναι πολιτικός, να είναι πιο όχι. Δικαιοσύνη κοιτάει την αλήθεια και τον νόμο. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν μπορούμε να το φωτίσουμε, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε και από ψυχή, από καρδιά σας λέω ότι καλώς πράξατε, ότι τιμάτε την ελληνική δικαιοσύνη και ναι, πρέπει να μείνουν σε αυτόν τον τόπο ιερά και όσια. Γιατί τα ιερά και τα όσια είναι αυτά που μπορώ να τον κρατήσω τα επόμενα χρόνια. Πολύ καλά κάνετε και την τιμάτε και τις καλές τις αποφάσεις, ακόμα και αυτές που καμιά φορά μπορεί να μην είναι τόσο ορθές, γιατί πάνω απ' όλα όλοι είναι και άνθρωποι. Έτσι. Να σου πω κάτι. Και λάθος να είναι. Έχει δικαίωμα να πας στο Πενταμελές, να πας στον Άριο Πάγο. Σου δίνει την ευκαιρία τι το ίδιο το σύστημα. Τι να το καταδικάσαμε τη δικαιοσύνη. Σου δίνει ήδη το ίδιο το σύστημα. Σου δίνει το ίδιο η δικαιοσύνη το δικαίωμα να βρεις το δίκιο σου. Αλλά πολύ καλά κάνετε και την τιμάτε και λέτε ότι την τιμάτε γιατί έχουμε ιερά και όσοι σε αυτόν τον τόπο και πρέπει να παραμείνουν. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Έχω φίλους δικαστικούς, πρόσεξε με. Και είχα και έχω. Άνθρωποι ακέραιοι. Δεν χρειάζεται να πω τι λένε για τη δική μου υπόθεση ή για τη δική μου τιμωρία. Υπάρχει ένα θέμα, θα περάσουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχνάς κάτι, μία λέξη. Εγώ τιμωρήθηκα για 185 ευρώ την ώρα που οι εισαγγελείς και οι εισηγητές του Αρείου Πάγου με δικαίωσαν. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Υπάρχει. Εδώ υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια πρόστιμα που χαρίστηκαν. Χρειάζεται. Θέλω να μου εξηγήσετε κάτι. Σας ρώτησα ποιος είναι πιο δυνατός πατρόνος. Αν είναι ο λαός, αν είναι οι άλλοι. Τότε εξηγήστε μου πώς γίνεται και όταν έχετε μια καταδικαστική απόφαση, αυτή παίρνει μια διάσταση η οποία είναι πολύ μεγάλη, και όταν έχετε μια ανθρωτική απόφαση, αυτή καν δεν φαίνεται. Αυτό είναι κάτι που θέλω να μου το εξηγήσετε. Για να μου πείτε πώς είναι δυνατόν. Για στρατιωτάκια που στρατολογούνται. Ναι. Υπάρχουν και οι μεγάλοι που στρατολογούνται, αλλά υπάρχουν και οι μικροί, υπάρχουν και τα πλοκάμια. Θέλω να μου το απαντήσετε σε πιο εκτενή διάσταση, γιατί είναι σημαντικό. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί ο λαός πείθεται όταν βλέπει μεγάλα γράμματα σε μια εφημερίδα. Δεν προλαβαίνει ο Δόγιος, γιατί 81, έχει και πολλά να κάνει 81, να διαβάσει τα μικρά γράμματα. Ο λαός διάβασε τα μεγάλα γράμματα του Ανδρέα Παπανδρέου, ενός μεγάλου ηγέτη. Αν διάβαζε τα ψηλά, δεν τα ψήφιζε. Έχεις δίκιο. Τα μεγάλα πουλάνε. Ναι, τα μεγάλα πουλάνε και οι πατρώνες έχουν την ικανότητα να βγάζουν τα μεγάλα γράμματα. Πέστε μου λοιπόν ποιος είναι πιο μεγάλος και πάμε πιο δυνατός. Μετά ένα διάλειμμα και μετά τα λέμε. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά, επιστρέφουμε.
Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Οικονομικές Διαδρομές, την πρώτη τη σεζόν. Μαζί μας ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Νομίζω είχαμε ένα έτσι εντυπωσιακό και δυναμικό ημίωρο προηγουμένως. Είπαμε πολλά, έμεινε ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι σημαντικό. Ποιος είναι μεγαλύτερος και δυνατότερος πατρόνας, ο λαός ή όλοι αυτοί που πατρονάρουν τους πολιτικούς μας με χρήματα, με δυναμική? Και το ερώτημα, παρότι έδωσε μια αρχική απάντηση ο κύριος Ψωμιάδης, εμείς το ξαναθέσαμε για ένα πολύ απλό λόγο. Όταν θέλει ένας πατρόνας, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα τα γράμματα στα μέσα ενημέρωσης, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη την είδηση και πες ο δόλιος ο λαός που δεν προλαβαίνει να διαβάσει πολύ, επηρεάζεται από αυτό που βλέπει. Μάλιστα, υπήρχε και κάτι χαρακτηριστικό σε κάποιες περασμένες εκλογές στην Αμερική, όπου κάποιος μίλησε για κάποιον Άραβα, για κάποιον υποψήφιο, και όλοι άρεσαν να φαντάζονται ότι αυτός ο υποψήφιος έχει σχέση με τους Άραβες. Δυστυχώς λοιπόν τα μέσα επικοινωνίας είναι πάρα πολύ δυναμικά. Όταν αυτά πατρονάρονται, μπορούν να αλλάξουν ακόμα και την πραγματικότητα. Και αναρωτιέται κανείς, πώς είναι δυνατόν να είναι δυνατότερος ο λαός, που είπε ο κ. Ψωμιάδης, εγώ αρχίζω και διαφωνώ, και όχι οι πατρόνες, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν την πραγματικότητα και να κατευθύνουν τον λαό προς τη μία στην άλλη κατεύθυνση. Ξεκάθαρα να το ξαναπώ με διαφορετικά λόγια. Εφήμερα είναι οι πατρόνες. Σήμερα για να κάνουν το παιχνίδι τους οι πατρόνες. Παίρνουν τον Νίκη Ψωμιάδη και του λένε αυτό, και εμείς θα σε κάνουμε υπουργό, θα σε κάνουμε διοικητή, θα σε κάνουμε γενικό γραμματέα. Αυτό είναι το εφήμερο. Εγώ 32 χρόνια, χάρη σε επαναβάσω αυτό το λαό, είμαι στην κορυφή. Στην κορυφή όχι μόνο των εκλογών, αλλά και στην εκτίμηση και την αγάπη του κόσμου. Όχι της Νέας Δημοκρατίας. Το 52% που παίρνω σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν το πήρα μόνος μου. Το πήραμε όλοι μαζί. Εμείς δουλέψαμε. Ψωμιάδης δεν το πήρε γιατί είναι όμορφος, γιατί τραγουδάει, γιατί πάει από εδώ. Δουλέψαμε. Ακόμη και τώρα δουλεύουμε εκεί που μπορούμε. Όχι επαγγελματικά, αυτό είναι δικό μας. Αλλά πολιτικά βοηθάμε. Στέλνουμε τα μηνύματά μας. Αγαπητέ φίλοι, και κλείνω. Οι δημοφιλείς πολιτικοί δεν συμβιβάζονται. Νικούν ή πεθαίνουν πολιτικά. Οι δημοφιλείς πολιτικοί, επαναλαμβάνω, δεν συμβιβάζουν. Δεν συμβιβάζουμε. Ή θα νικήσω ή θα πεθάνω πολιτικά όρθιος όμως. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να θέλουν 32 χρόνια κάθε μέρα να με στέλνουν σπίτι μου. Δεν μπόρεσαν. Δεν μπόρεσαν πολιτικά και με στείλαν στη δικαιοσύνη. Και ρωτώ τον οποιοδήποτε. Ας βγει και να πει αυτό έχω εις βάρος. Ένας να βγει. Κάτι, ένα ευρώ. Ουδείς. Ουδείς. Όλα γίνανε με το γράμμα του νόμου. Και να σου πω και κάτι. Είναι δυνατό να μην γίνανε με το γράμμα του νόμου όταν πριν από τη δική μου υπογραφή, πριν από την υπογραφή του αντινομάρχη, αντιπεριφερειάρχη, έχει τη ίδια η πολιτεία και το εγκρίνει. Το ξέρουμε αυτό. Είναι τα εντελώμενα, ήταν οι αποκεντρωμένοι, είναι το ελεκτικό συνέδριο. Είναι δυνατόν. Αν έκανε λάθος η πολιτεία, έκανα λάθος κι εγώ. Αλλά βγαίνει ο Σταϊκούρας και λέει νόμιμα πράξαμε. Αφού έκανες νόμιμα, αγαπητέ Σταϊκούρα, και εγώ νόμιμα έπραξα. Πήγαμε λίγο αλλού τώρα. Δικαιολογημένα να πω, δηλαδή να κατηγορήσω τον τύπο. Μα ο τύπος είναι δεδομένο πώς με αντιμετωπίζει. Τώρα εγώ δεν ήμουν ο στάρ της τηλεόρασης. Δεν έβγαινες πολλές φορές με έπαιζες, λέει, μου λέει σταμάτα. Πόσα χρόνια έχεις να με δεις τηλεόραση? Αν δεν υπήρχαν αυτά τα τοπικά περιφερειακά κανάλια που τα ευχαριστούμε και πρέπει να βοηθηθούν. Πόσο καιρό, πέρα από το παδάκι 2-3 φορές που με έβγαλες ένα χρόνο, πες μου, πού είναι οι άλλοι φίλοι μας? Μήπως πήραν την τολή? Μην το βγάζεις, γιατί αυτού ο λόγος περνάει, είναι αντιμνημονιακός. Περνάει άλλα μηνύματα. Πρέπει να ψηφίσουμε, να περάσουμε τα μνημόνια. Ποια μνημόνια? Μνημόνια εις βάρος του λαού και υπέρ των αγωνών και των τραπεζών. Έρχεται το χρήμα απ' έξω και κατευθείαν φεύγει. Και στο κάτω-κάτω πόσα χρωστάμε? Χρωστάμε τόσα από εκεί που ξεκινήσαμε. Το 2020, το ξέρεις, το ποστό του ΑΕΠ θα είναι στα 120 όσο ξεκινήσαμε το 2009. Δηλαδή οι θυσίες του ελληνικού λαού που πήγαν. Πού πήγαν αυτά τα εκατομμύρια? Πού πήγαν αυτά τα δισεκατομμύρια, πες μου, του ελληνικού λαού? Πέθανε η αγορά. Πέθανε η αγορά, κλείνουν μαγαζιά. Η ανεργία σε επίπεδο νεολαία στην Κεντρική Μακεδονία ξεπερνάει το 65%. Σε επίπεδο, και χαίρομαι γιατί εγώ το λέω μήνες τώρα, σε επίπεδο μεσαίας ηλικίας είναι στο 35. Θες να δεις την εικόνα της οικονομίας, πάνε στις πιάτες στο ταξί. Δεν χρειάζεται να πας.
Πάνε να δεις πόσα αρτοπία κλείσαν, βεζινάδικα κλείσαν, φαρμακεία κλείσανε, περίπτερα κλείσανε. Αυτό ήταν ασίγουρο μεροκάματο. 20, 30, 50 ευρώ πέραν. Κλείσανε. Πού θα πάει να δουλέψει ο 50ης, ο 60ης. Πες μου. Και δεν μίλησα ακόμη. Δεν μίλησα. Ξέρω ότι προσπαθούν να με φημώσουν εντελώς. Το ξέρω. Ξέρω το τι παίζεται. Αλλά δεν μπορεί να μείνω αμυνόμενος. Πρέπει να κάνω την επίδεσή μου. Πρέπει να αποφυλάξω και την ιστορία μου και την πορεία μου και την προσφορά μου και την οικογένειά μου. Είναι δυνατόν να ζω με φόβο? Όχι κύριε, πείδες εσείς, πείδες και εμείς. Όχι κύριε Ψωμιάδη, κάνετε λάθος μεγάλο, τεράστιο. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Το 2020 τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Το χρέος μεν θα είναι ίδιο. Άρα οι δανειστές μας θα έχουν τα ίδια λεφτά να πάρουν. Με τη μόνη διαφορά ότι θα έχουν πάρει τα χρεολύσια τους κάθε χρόνο. Άρα θα είναι πλουσιότεροι, παρότι θα έχουν να λαμβάνουν τα ίδια, πρώτον. Δεύτερον, σήμερα λέμε ότι η λαχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίοι, γιατί έχουν το 75% με το 80% των εργαζομένων. Είχαν τουλάχιστον μέχρι κάποια χρόνια. Το 2020, βία-βία να είναι το 30% των μικρομεσαίων που απασχολούν εργαζόμενους και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα τα πράγματα θα έχουν αλλάξει. Και κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό, το αναπτυξιακό απόθεμα που λέγανε κάποτε στα καλά χρόνια του Πασόκ, που ήταν η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών και όλη αυτή η περιουσία ελληνική, το αναπτυξιακό απόθεμα της Ελλάδας δεν θα είναι πλέον ελληνικό. Εγώ τα... Το 2020 λοιπόν το χρέος θα είναι το ίδιο ουσιαστικά, αλλά περιουσία δεν θα έχουμε, μικρομεσαίους δεν θα έχουμε, προοπτική δεν θα έχουμε και οι δανειστές μας θα έχουν γίνει πιο πλούσιοι. Πορτοκάλι, ναι, με συγχωρείς, πες το. Και, αν... και αν μέσα από όλα αυτά καταφέρει και ξυπνήσει ο Έλληνας, ίσως να το αποφύγουμε. Και δεν σημαίνει καταφέρει και ξυπνάει ο Έλληνας, ότι ο Έλληνας έχει εμπορικό δαιμόνιο. Μέχρι το 2008 με κάποιο τρόπο μας κάναν και λίγο να χαθούμε από την προοπτική του εμπορικού μας δαιμονίου. Τώρα παρατηρούμε ότι έχουμε μια οικονομία σε ύφεση και κάποιες εξαγωγές αυξάνουν. Που σημαίνει κάποιοι Έλληνες επιχειρηματίες το παίρνουν στην πλάτη στο παιχνίδι και προχωράνε. Τουρκοκρατία τα κατάφεραν και κάναν πλούσιο το έθνος και γίνανε και επαναστάσεις. Και να θυμίσω λίγους βλάχους τώρα, με τη λογική των βλαχοδημάρχων, να θυμίσω τον Φεραίο, να θυμίσω όλους εκείνους ευεργέτες που φέραν λεφτά και δημιουργήθηκε η υποδομή για να γίνει επανάσταση του 1821. Αν κρατήσουμε το εμπορικό δαιμόνιο, λοιπόν, προχωράμε. Θα το έχουμε όμως, θα μας το πάρουμε. Ναι, ναι. Εγώ τα κατέγραψα ως μαύρα και άραχνα. Εσύ ήδη μας έχεις βάλει μέσα στο θάλαμο αερίων. Έτσι ναι, είναι. Ναι. Πραγματικότητα ναι. Αυτή που είπες. Η πραγματικότητα είναι έτσι που τα είπες και χειρότερα. Τι λείπει από όλους μας? Η συνεννόηση, η αγάπη στην πατρίδα. Και κάτι ακόμη. Μας λείπει ένας μεγάλος πατριώτης. Μας λείπει ένας Χριστόδουλος. Ένας Χριστόδουλος που έλεγε ότι ο ελληνικός λαός κουράστηκε από τα λόγια. Θέλει ένα πατριώτη να σηκώσει το λάβαρο. Είμαστε μια βάρκα χωρίς πηξίδα και χωρίς άγκυρα. Πού πάμε? Μα δεν πάει πουθενά. Ναι, πρέπει να έχουμε ελπίδα, αισιοδοξία. Αυτό θέλω να μεταφέρουμε και μέσα από την επικοινωνία που έχουμε με τη Γιούρο τηλεόραση, την εκπομπή μας. Να γεμίσει ψυχή μας και ελπίδα και αισιοδοξία, αλλά μπροστά μας πού πάμε? Έχουμε ένα όριο? Δεν μας λέει κανείς 2 χρόνια, 3 χρόνια. Εγώ καταρχάς σου λέω δεν πιστεύω ούτε στο 1% σε αυτά που λέει ο Σουρνάρας. Ούτε! Δεν με ενδιαφέρει! Να πιστεύω στο Σαμαρά και πιστεύω ότι πολύ το επόμενο διάστημα ο Σαμαράς θα τολμήσει. Θα τολμήσει και να κάνει το τσαμπουκά και να μπει πάρτε δρόμο κύριε. Θεωρώ ότι έφτασε και αυτό στα όρια του. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα κάνει το τσαμπουκά και θα πει πάρτε δρόμο κύριε. Δεν πάει άλλο. Καταστροφή έρχεται. Πτωχεύσαμε. Αυτό το κρύβουν, ότι έχουμε πτωχεύσει, έχουμε πτωχεύσει. Έχεις 10 ευρώ στην τράπεζα και έχεις 5. Μα δεν τα έφαγες, σου τα πήρανε. Με τον άλλο β' τρόπο, σου τα πήρανε, σου τα κλέψανε. Κύριε Σαμαρά, σώσε μας. Σταμάτα τις δολοφονίες, αυτοκτονίες. Οι αυτοκτονίες είναι δολοφονίες κρατικές. Αυτοκτονεί ο άλλος για 1000 ευρώ, για 2, για 5, για 100 ευρώ. Ποιος έχει αυτό το δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή του άλλου? Και στο κάτω-κάτω, αν εγώ δεν μπορώ να πληρώσω, δεν μπορώ γιατί έκλεισε το μαγαζί μου, δεν δουλεύει κανένα σπίτι μου, πώς θα πληρώσω τα χρέη μου? Πώς, να ξέρω πώς. Λυπάμαι τώρα στα εγγένεια της έκθεσης, που πρέπει να είναι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, πάλι θα είναι εμπόλυμη. 4-5 χιλιάδες νομικοί, πορείες, διαδηλώσεις. Και τι έγινε? Αλλάζουμε την εικόνα.
Θα δνηθεί κανάλια και μέσα ενημέρωση θα περάσουν. Αυτοί δεν περάσουν την έκθεση. Μα γιατί πρέπει να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις τις απεργιακές? Δεν κατάλαβα γιατί ο Πρωθυπουργός μιλάει 10 ώρα το πρωί, αυτοί πάνε 7 η ώρα. Πού να διαδηλώσουν στο Βενιζέλο? Αυτές οι διαδηλώσεις δεν μπορούν να γίνουν άλλη μέρα. Μας γίνουν. Το είπα. Έχω γίνει κακός ως νομάρχης, το έλεγα. Σας παρακαλώ. Τιμώ τις διαδηλώσεις και τις διαπεργίες. Αλλά δεν μπορείτε να τις κάνετε αυτή την ημέρα. Εμείς. Κάντε μια-δυο μέρες πιο εκεί. Εμείς όταν ήμασταν στο οικονομικό, θυμάμαι, και μπαίναμε στο αμφιθέατρο καμιά 600 παιδιά, ερχόντουσαν κάποιοι φοιτητοπατέρες, κάποιοι κομματάρχες, αν θέλετε, εκεί του φοιτητικού κινήματος. Ενώ ήμασταν από ώρα μέσα, γιατί στο αμφιθέατρο πηγαίναμε, ας πούμε, αν είχαμε μάθημα στις 6, πηγαίναμε στις 5.30. Μπορούσαν να μας μιλήσουν οι φοιτητοπατέρες. Με το που ερχόταν ο καθηγητής κ. Ψωμιάδη, 6 ώρα που ξεκινούσαν να κάνουν μάθημα, ξεκινούσαν αυτοί να μας κάνουν ενημέρωση με τις 6.30. Εμείς είχαμε μάθημα τις 6 μέχρι τις 8, μέχρι τις 6.30 ακούγαμε τον φοιτητοπατέρα, ο οποίος ήταν να μας κάνει κήρυγμα. Και μια φορά θυμάμαι και με δική μου πρωτοβουλία αντιδράσαμε και είπαμε στα παιδιά: θέλετε να ακούμε αυτό, να κάνουμε μάθημα? Και είπαν όλα τα παιδιά να κάνουν μάθημα και από τότε δεν ξανατόλμησαν, τουλάχιστον στο έτος το δικό μου να έρχονται. Αδελφέ. Αλλά αναρωτιέμαι, πρέπει την ώρα που γίνεται έκθεση, την ώρα που η Θεσσαλονίκη θα έχει παραπάνω κίνηση, πρέπει τότε να γίνονται όλα? Δεν μπορεί λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο μετά? Είναι λάθος η σκέψη μου, κύριε Ψωμιάδη? Όχι. Είναι στην πιο σωστή κατεύθυνση και νομίζω και είναι στην ίδια κατεύθυνση και η θέση και η σκέψη και η τοποθέτηση του μεγάλου ποσοστού του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της περιοχής μας. Κοιτάξτε, η δική μου υπομονή έχει εξαντληθεί. Μιλάω για συνεννόηση, είτε μέσα στα κόμματα ή σε μια εθνική συνεννόηση. Εγώ προσωπικά δεν χαρίζω, όσο είμαι στη Νέα Δημοκρατία, δεν χαρίζω τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας σε κανέναν άλλο. Όμως υπάρχει μια μεγάλη διαρροή ψήφων της Νέας Δημοκρατίας προς άλλες κατευθύνσεις. Σε γεγονός. Σημαντική διαρροή. Ναι, αλλά κάποιοι λουκουμάδες, κάποιοι μητασιών πολιτικοί και στελέχοι τα αποκρύβουν από τον κύριο Σαμαρά. Αυτές οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Σήμερα, και ξαναέρχομαι στο θέμα της συνεννόησης. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα όμως, αν συνεχιστεί η ίδια η πολιτική και δεν αλλάξει κάτι στην παράταξή σας, να συνεχιστεί η διαρροή και να είναι μεγαλύτερη. Προσέξτε. Και να ζήσει και η Νέα Δημοκρατία τα καλά του Πασόκ. Είναι δυνατόν από το 1900. Εσείς τότε τι κάνετε, θα είστε ακόμα Νέα Δημοκρατία? Από το 1974, δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Ζούμε κάθε μέρα στην εποχή των ταμπελών. Όποιος καίει σημαίες, όποιος αμφισβητεί την ιστορία, την πατρίδα, την ορθοδοξία, όποιος καίει και ελεηλατεί, αυτός για κάποιους είναι δημοκράτης. Όποιος υπερασπίζεται αυτά τα ιδιώδη είναι εθνικιστής, είναι ρατσιστής, είναι ξέρω τι. Διαφωνώ λοιπόν με όλα αυτά. Στην εποχή της γερμανικής κατοχής, αν θυμάσαι, οι Γερμανοί σε διάφορα μέρη της χώρας μας στέλναν οβίδες, έτσι δεν είναι? Σε συγκεκριμένους στόχους. Σήμερα δεν έχουμε πόλεμο με όπλα, έχουμε ένα οικονομικό πόλεμο. Σήμερα δεν χρειάζεται να στέλνουν οι αντίπαλοι μας, οι εχθροί μας, οβίδες. Στέλνουν το χαρτάκι, ξέρεις εδώ, το χαρτάκι του Χαρατσιού, της ΔΕΗ, του ΦΠΑ και δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η οβίδα. Πέφτει επάνω στον ελληνικό λαό και τον καταστρέφει. Αν κατάλαβα καλά και αν άκουσα, είπα τι θα κάνετε εσείς. Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, και αν συνεχίσει εγώ να με συγχωρείτε, και αν εγώ συνεχίσει με συγχωρείτε, να αυτή η διαρροή. Ναι, με συγχωρείτε. Εγώ... Γιατί για να υπάρχει διαρροή πάνε από ότι κάτι γίνεται καλά με τον λαό. Εγώ δεν μετάνιωσα 32 χρόνια για τίποτε, για αυτά που έκανα για τον... Δεν σας είπαμε γιατί κάνατε για αυτά που δύο λεφτά, δύο λεφτά. Και χαίρομαι γιατί ο Τσίπρας προχθές στη δήλωση ΣΥΡΙΖΑ μάλλον είπε ότι κύριε Σαμά δεν λέει τίποτε για τον Ψωμιάδη, εγώ θα πω. Τον είχατε κρίσει και αρχιστράτηγο. Αυτό είναι καλό. Χαίρομαι γιατί το υπερθυμίζει σε κάποιους της Νέας Δημοκρατίας. Το είχαν ξεχάσει ότι πριν ένα χρόνο εγώ ήμουν αρχιστράτηγος της Νίκης στη Βόρεια Ελλάδα, μαζί με άλλους, όχι μόνος μου, της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν μετανιώνω για τίποτα.
Δεν θέλω να γυρίσω ούτε στην, στην περιφερειακή μου ομάδα. Δεν είναι ώρα για να βγάζουμε μαχαίρια. Όμως, είπα προηγουμένως και η υπομονή έχει όρια. Αντέχω. Με αξιοπρέπεια, με πόνο φυσικά. Με πολύ πόνο. Και εγώ και η οικογένειά μου και ο αδελφός μου και συνεργάτης μου αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς τους μήνες όλα αυτά που γίνονται εις βάρος μου. Πονάω, πληγώνομαι. Κάνω υπομονή και θα κάνω υπομονή. Από τη Νέα Δημοκρατία εξαρτάται τι θέλει από τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Εγώ προχθές έκανα μία περιοδία στην Καστοριά πριν 20 μέρες και πριν λίγες μέρες ήμουνα στην Εύβοια. Σε ένα χωριό της Καστοριάς, ξέρεις τι μου είπε ένας παππούς σε ένα καφενείο, νικηφόρες μιάχες στη Νέα Δημοκρατία δεν έρχονται χωρίς τον Ψωμιάδη. Δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Από εκεί και πέρα θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Όταν έρθει η ώρα να πάρω τις τελικές μου αποφάσεις, θα τις ανακοινώσω ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δεν μπορώ όμως να αντέξω αυτό το πόνο, την αδιαφορία, την ταπείνωση, σου είπα από κάποιους, τους οποίους δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω σήμερα. Τι χαρακτηρίζει τον πολιτικό που έχει πατρόνα, που έχει πατρόνα συμφέρον? Τον χαρακτηρίζει ότι γίνεται κομμάτι του συστήματος? Πρώτον. Τον χαρακτηρίζει ότι επειδή ακριβώς κάνει αυτά που λέει ο πατρόνας του και δεν κάνει αυτά που λέει ο λαός, δεν μπορεί να πάει στον λαό? Το 2002 πήγα στον Καραμαλή και του είπα, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ένα πρωί και του είπα, Κώστα φεύγω, τελείωσα, ήμουν πρώτος βουλευτής της Θεσσαλονίκης, ναι. Μεγάλη διαφορά. Μου λέει, είσαι τρελός, σε ένα χρόνο θα είμαστε κυβέρνηση, εσύ δικαιούσε μια θέση κυβερνητική. Λέω, ευχαριστώ. Φεύγω και έξω από τη Βουλή έκανα δύο δηλώσεις. Ο ένας λόγος που φεύγω είναι ότι 13 χρόνια, 13,5 χρόνια βουλευτής, αργά κατάλαβα ότι σε αυτό τον ιερό χώρο ψηφίζουμε για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Ο δεύτερος λόγος που φεύγω είναι ότι σε αυτό τον ιερό χώρο υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Πες μου αν δεν με δικαίωσαν αυτές οι δύο τοποθετήσεις μου. Αν δεν με δικαίωσε τη δύναμη που είχα την ψυχική να τοποθετήσω την ελληνική σημαία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ποιος τοποθέτησε? Παναγιώτης Ψωμιάδης. Και την ίδια μέρα, την ίδια ώρα στο λεπτό, ο τότε πρόεδρος Κακλαμάνης έδωσε εντολή να κατέβει. Αλλά η γενεατία να μπει η ελληνική σημαία. Μα δεν υπάρχει σημαία, αν δεν υπάρχει η θρησκεία, η ορθοδοξία. Δηλαδή τι υπάρχει ρε παιδιά για να ξέρουμε. Τι υπάρχει για να ξέρω. Πού να πιστέψουμε στην κυρία Ρεπούση? Δεν είναι δυνατόν. Κύριε Ψωμιάδη, θα πω κάτι τώρα. Μπορεί να στεναχωρέσει κάποιος από τους βουλευτές μας. Δεν θέλω να μιλήσω για τους εκλεγμένους. Δεν δικαιούμαι να μιλήσω. Γενικώς, τους αγαπώ, τους σέβομαι, τους πονώ, ξέρω τι τραβάνε και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στους εκλεγμένους. Ναι, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να το πω, κύριε Ψωμιάδη, με συγχωρείτε. Αν δεν είχατε φύγει το 2002, μέχρι και πριν από ένα χρόνο περίπου, μέχρι πριν από κάποιους μήνες περίπου, διοικούσατε. Από το 2002 που είστε τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι πριν από λίγο χρόνο διοικούσατε. Αν ήσασταν στην Ελληνική Βουλή, πιθανότατα να χειροκροτούσατε. Ίσως να μην το αντέχατε να μείνει στην Ελληνική Βουλή. Νομίζω με πλάγιο τρόπο είπα πολλά το τι γίνεται μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σήμερα δεν υπάρχει ελληνικό, δεν υπάρχει εθνικό κοινοβούλιο. Υπάρχει θυγατρική βουλή της Γερμανικής Βουλής. Εμείς, λοιπόν, τα νομοσχέδια τα περισσότερα έρχονται σε συνεργασία Γερμανίας, Αγγλίας, δικηγορικών γραφείων της Αθήνας. Αυτά πληρώνω, αγαπητέ φίλε, αλλά πρέπει ο λαός να τα μαθαίνει. Να μαθαίνει την αλήθεια. Και την αλήθεια θα τη μάθει έστω από λίγους, αλλά από καθαρούς, από αληθινούς πολιτικούς. Όσο ψηλάκια είναι αυτός ο λαός, είτε εφοπλιστής είναι, είτε δικαστικός, είτε στρατιωτικός, είτε αστυνομικός, είτε η γιαγιάκα που μας βλέπει και ο παππούς σήμερα στην τηλεόραση. Πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Σαμαράς στο επόμενο διάστημα θα βρει τη δύναμη και τη γενναιότητα να πει «Αϊ, συχτήρ, φτάνει πια, δεν αντέχουμε. Θα βρούμε τον δρόμο μας μόνοι μας».
Μπορούμε να κάνουμε ένα συμπέρασμα διαφορετικό από την εκπομπή μας, διαφορετικά από αυτά που είπα μέχρι τώρα, με μία αφορμή από αυτά που είπαμε, ότι έχουμε ανάγκη από βουλευτές που νομοθετούν και όχι ανάγκη από βουλευτές που χειροκροτούν. Αυτό μπορώ να το έχω ως συμπέρασμα στη ζωή μας τουλάχιστον. Δεν θα το ακούσει αυτό κομμένα. Λυπάμαι, δεν θέλω να κρίνω εκλεγμένους του λαού. Όχι, δεν τους κρίνω. Δεν λέμε, λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να το καλό. Ο βουλευτής δεν πάει για να νομοθετήσει, δεν πάει για να εισηγηθεί νόμους. Εγώ ήμουν βουλευτής 13 χρόνια. 7-8 νομοσχέδια διάβαζα. Όταν στο δίνει Παρασκευή, Δευτέρα πριν να ψηφίσεις, επέτρεψα να σου πω ότι δεν μπορείς να το διαβάσεις. Δεν βλέπεις τι κομπή να γίνεται. Μπορεί να διαβάσεις ένα. Άρα ουσιαστικά τους απαξιώνουν. Δεν πρέπει να τους απαξιώσουμε κι εμείς όμως. Πρέπει να τους στηρίξουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Με αισιοδοξία, με πίστη, με αγάπη, με αλληλεγγύη. Με την πατρίδα και τη θρησκεία και την ορθοδοξία και τον Χριστό μέσα μας. Την αγάπη, την αλήθεια μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Να είσαι καλά. Και εσείς, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. We'll be right back.